Καλημέρα, Ειρήνη. Καλημέρα στους ακροατές. Και όπως βλέπουμε, είστε σε κάποιο σημείο που, μάλλον όπως ακούμε, είστε σε κάποιο σημείο που φυσάει. Οπότε θα ευκαιρία να θυμίσουμε ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πάρα πολύ. Ναι, πρέπει να προσέχουμε, απαγορεύονται οι φωτιές, τα μπάρμπεκιου και όλα, ούτε σωλήνες κολλάμε με τον αέρα, ούτε τίποτα. Λοιπόν, για τη χθεσινή φωτιά εκδηλώθηκε μεταξύ Παχιάς Άμμου Βασιλικής. Ναι, 500 μέτρα Ειρήνη από το Παχιά Άμμου τη Γέφυρα. Το έχει ένα χωματόδρομο και ακριβώς το χωματόδρομο δίπλα από εκεί ξεκίνησε η φωτιά. Κατά τις 5 η ώρα, 5 και 4 με εντοπίσανε εμένα, πήρα εγώ την πυροδοσία, το ήξερε βέβαια ήδη, πήγα εκεί πέρα, πήρα το πυροδοσιακό που μας έχει δώσει ο Δήμος, ήρθε το ΕΡΤ άλλο ένα και άλλος ένας ιδιώτης και 3 πυροδοσιακά από την Ιεράπετρα και 2 από τον Άγιο Νικόλαο. Και γύρω στους 15, δεν τους μέτρησα καλά, αλλά υπολόγισα γύρω στους 15 πυροσβέστες. Και από το χωριό κάποιοι. Να, κινητοποιήθηκε αλλά, δηλαδή και το χωριό. Άμεσα, ναι. Άμεσα. Πολύ γρήγορα μπορώ να πω οι πυροσβέστες. Ναι, και, αλλά ευτυχώς η ζημιά δεν έγινε πολύ. Ξερόχορτα κάτω από τα δέντρα, στις ελιές. Και λίγο καήκανα και από κάτω οι φούντες. Όχι πολύ βέβαια ζημιά. Λάστιχα σε ένα χωράφι πολλά, όλα τα λάστιχα μπορώ να πω. Και ευτυχώς την προλάβαμε. Αλλιώς θα κεγόμαστε μέχρι την Βασιλική και δεν ξέρουμε τι θα πούμε. Σας προβληματίζουν οι φωτιές αυτές στην περιοχή και ακούσαμε τον διοικητή να μας λέει ότι έχουν κάποια στοιχεία, δεν ήθελε να επεκταθεί και μιας και η προανάκριση συνεχίζεται, δεν θα ήθελε να επεκταθούμε σε πολύ λεπτομέρειες που καλό είναι να τις διατηρήσουμε μέχρι να ολοκληρωθεί η προανάκριση. Όμως σας προβληματίζει, κύριε Ραπάνη, αυτό? Ναι, εγώ θυμάμαι τις τελευταίες 5 φωτιές είναι γύρω εκεί 100 μέτρα, πάνω κάτω μια από την άλλη. Το ποτάμι τα καλάμια 2 φορές και πριν 20 μέρες πάλι λίγο παραπάνω και πιο παρακάτω πάλι. Δηλαδή δεν ξέρω, απροσεξία, δεν νομίζω να είναι εμπρισμός, εγώ προσωπικά δεν θέλω να σκέφτομαι τέτοιο πράγμα, αλλά μια προσεξία, ένα τσιγάρο ίσως. Αυτά, απαγορεύονται τα πάνε, δηλαδή δεν μπορείς να εμάς φυσάει εκεί πέρα συνέχεια κάθε μέρα, βορζαδάκι και απαγορεύονται έξω οι φωτιές και πόσο μάλλον την ώρα που καίει πολύ ο ήλιος. Και πόσο μάλλον και όταν έχουμε και αέρα που ξέρουμε εδώ ότι αν πιάσει να φυσάει δεν σταματάει κιόλας, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Υπήρχαν κάποια σπίτια εκεί κοντά, υπήρχαν, μας είπατε, κάποια λάστιχα σε αγροτεμάχια. Μόνο λάστιχα. Ευτυχώς δηλαδή, ναι. Προλάβατε όλοι μαζί και οι πυροσβεστικοί, προλάβατε τα χειρότερα, γιατί θα μπορούσε να επεκταθεί και να πάρει και ανεξέλεγκτες διαστάσεις με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν. Έτσι, ακριβώς έτσι. Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής και λύσαμε γρήγορα το πρόβλημα. Μάλιστα. Δηλαδή σε μια ώρα, μια μισή είχαμε τελειώσει. Η πυροσβεστική βέβαια έκατσε με εκεί όλη νύχτα, εγώ έφυγα κάτω 12.30 ώρα και σήμερα το πρωί 7.30 ώρα αλλάξανε βαρδιά. Παρέμειναν έτσι προληπτικά, γιατί για να μην υπάρχει και κίνδυνος αναζωπήρωσης. Τι να πούμε, ας προσέχουμε, γιατί όπως είπαμε δεν είναι η πρώτη φορά εκεί που εκδηλώνεται φωτιά, την έχετε γλιτώσει πολλές φορές, οπότε ας μην συμβεί το κακό ή οτιδήποτε άλλο και κάποιοι χάνουν και τις περιουσίες τους από μια απροσεξία ή θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή. Ωραία. Κάτι άλλο από την Παχιά μου, μιας και έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε, πώς πάει το καλοκαίρι? Καλά, εντάξει, δεν έχουμε ξένο τουρισμό, έχουμε ντόπιο τουρισμό, τα σκουπίδια φέτος είναι ελάχιστα, δηλαδή με τον κορονοϊό, με τα καράβια που δεν κυκλοφορούν πολύ, δεν έχουμε δηλαδή πολύ λίγα. Είμαστε τυχεροί φέτος, παρόλο που έχω 2 άτομα και καθαρίζουμε καθημερινά από τα 15 χιλιάρια της περιφέρειας που είχαμε βγάλει. Οπότε φέτος όλα καλά σχεδόν. Ωραία. Όταν τα σκουπίδια. Χαιρόμαστε. Τα μαγαζιά εκεί έχουν ανοίξει, ταβερνούλες, καφέ κτλ. Ανοιχτά είναι όλα, Ειρήνη, αλλά δουλεύουν μόνο με ντόπιους. Δηλαδή πόσοι είναι αυτοί. Λίγο. Δηλαδή, μπορεί να μην βγάλει τα έξοδα τους. Οι τουρίστες ή οι άνθρωποι που ερχόντουσαν και κάναν ανασκαφές έχουν έρθει φέτος? Όχι. Δεν ήταν φέτος, όχι. Αυτοί έδιναν λίγο ζωή παραπάνω, δηλαδή κατά άτομα περίπου που ερχόταν, φέτος τίποτα. Τίποτα. Τίποτα.
Εντάξει, νομίζω ότι είναι πρωτόγνωρες καταστάσεις για όλους και δύσκολες για όλους. Ας βγούμε υγιείς και να τα καταφέρουμε και όλα τα άλλα έπονται. Έτσι, έτσι. Οι ασφαλτοστρώσεις στον αναλασμό έχουν τελειώσει σχεδόν. Έγινε καλή δουλειά από την πρώτη ματιά. Τώρα ευχόμαστε να κάνουμε και κάτι άλλο έργο μεγάλο στο Βρουλιό μας. Περιμένουμε τον Δήμαρχο να αλλάξουμε ορισμένα πράγματα. Να αλλάξει όψη είσοδος του Δήμου. Ναι. Που λένε όλοι δημάρχοι. Έχετε στο μυαλό σας κάτι συγκεκριμένο δηλαδή, εννοείται? Ναι, μελέτη βασιλική, έχουμε κάνει μελέτη βασιλική Παχιάμου για ανάπλαση βασιλικής, Παχιάμου παραλιακό μέτωπο, αλλαγή φωτιστικών, συμπεντοστρώσεις, αυτά. Άρα, και τα καθημερινά μας. Και τα καθημερινά. Εκεί για τον κεντρικό δρόμο κάποια καλή εξέλιξη? Ο κεντρικός δρόμος έχει δεσμευτεί ο κ. Γολιδάκης ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα τον φτιάξει. Ωραία. Έχει αυτό θα είναι είδηση μετά από τόσα χρόνια και τόση ταλαιπωρία που υφιστάμεθα όλοι όσοι περνάμε το δρόμο πηγαίνοντας προς τον Άγιο Νικόλαο και βεβαίως και εσείς οι κάτοικοι πρωτίστως. Χοροπηδάμε, χωνεύομαι στον δρόμο. Έτσι. Ωραία. Καλή συνέχεια κύριε Ραπάνη. Δεν ξέρω αν υπάρχει και αυξημένη κίνηση λόγω και ότι πολλούς κόσμος πηγαίνει και στην Παναγία την φανερωμένη. Ναι, ναι, έχει κίνηση που πάνε πάνω, αλλά κρατούν και αυτοί οι αποστάσεις. Έχω πάει 3-4 φορές, πήγαμε και με τον ορειβωτικό από τον Άγιο Νικόλαο. Αλλά έχει πολλή κίνηση. Αλλά ευτυχώς έχουν βάλει μια τάξη πάνω. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω. Καλό 15 Αύγουστο. Χρόνια πολλά, εύχομαι. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Yeah.